Αγαπητοί συνάδελφοι, η παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη και μεγάλης έκτασης οικονομική κρίση, την οποία βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, είτε με τα μνημόνια, την πανδημία, την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, η απολιγνητοποίηση της χώρας μας που εξαγγέλθηκε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην πράξη έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι η επιχειρούμενη απανθρακοποίηση της Ευρώπης δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Η δε λιγνητική παραγωγή διαπιστώνουμε ότι αυξάνεται μετεμποδίων. Αυτό που δεν χωρά πλέον καμία αμφιβολία είναι ότι οι εκρηκτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και στα καύσιμα έδειξαν ότι όταν δεν στηριζόμαστε σε εθνικούς πόρους και στις δικές μας δυνάμεις, είμαστε εκτεθειμένοι. Η εκτείναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και του φυσικού αερίου το τελευταίο χρόνο καθιστούν ένα εκρηκτικό μείγμα στα οικονομικά θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέτουν υπό αμφισβήτηση την οικονομική διασημότητα και εν κατακλείδη την ίδια τη λειτουργία των Δήμων. Ειδικά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από κατεξοχήν περιφέρεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βρίσκεται πλέον σε μια διαδικασία συνεχούς περιθωριοποίησης. Αρκεί να δει κανείς τα δημογραφικά δεδομένα της τελευταίας απογραφής για να διαπιστώσει ότι η περιφέρεια συνολικά είχε υποστεί μια άνευ προηγουμένου πληθυσμιακή συρρήκνωση, το βιωτικό επίπεδο των δημοτών της σημειώθηκε δραματικά και έχει φτωχοποιηθεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Στο σημείο αυτό θέλω να επαναλάβω ηχηρά την ιδέα σύστασης και λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων από ΟΤΑ, πολίτες, κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παραγωγή και καταναλωτές ενέργειας. Το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται όθηση τόσο θεσμική, απουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο, ένα πεντακάθαρο θεσμικό πλαίσιο, όσο και χρηματοδοτική, είτε λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Στο σημερινό μας συνέδριο θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τα ζητήματα αφορούν κύρια το ενεργειακό κόστος των Δήμων και των ΔΕΙΑ λόγω της ραγδαίας και γεωμετρικής προόδου αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τηρηθεί επιτέλους η δέσμευση έτσι ώστε να αποδοθούν σταδιακά τα παρακριθέντα στους Δήμους προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των λειτουργικών τους δαπανών καθώς και οι αυξήσεις των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλούν σοκ στους Δήμους. Να υπάρξει άμεσα σημαντική μείωση των τεραστίων επιβαλλόμενων φόρων και δασμών στα καύσιμα. Να καθιερωθεί ειδικά μειωμένο τιμολόγιο στους Δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Να υπάρξει επιπλέον έκτακτη χρηματοδότηση εκ μέρους της πολιτείας του ΣΟΤΑ και να απαλλαγούν για τουλάχιστον 10 χρόνια από την καταβολή του έμφυα. Να επισημάνω εδώ ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή καμία επιπλέον νέα αρμοδιότητα εάν δεν συνοδεύεται με τη μεταφορά των ανάλογων πόρων. Να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης των ΔΕΙΑ λόγω της αύξησης του κόστου ενέργειας, πρόβλημα που δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο και αντανακλάται κυρίως στις μεγάλες καταναλώσεις των αντιλιοστασίων των ΔΕΙΑ, έτσι ώστε να μην μετακυλείται το κόστος στους πολίτες. Κάνουμε δεκτές τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ΔΕΙΑ στο σύνολό τους. Συμφωνήθηκε μεν η έκτακτη χρηματοδότηση των ΔΕΙΑ, δεν υλοποιήθηκε δε. Η απόφαση σχέδια για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης των τομέων της αγροτικής ανάπτυξης και οδοποιίας μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συνδράμει στα μέγιστα στα χρόνια των μνημονίων και της πανδημίας. Αυτό είχε σε αποτέλεσμα να στερηθεί πόρους και έσοδα πάνω από 50 με 55%. Η καλύτερη Ελλάδα προϋποθέτει ισχυρή αυτοδιοίκηση, η οποία θα είναι θεσμικά και οικονομικά θωρακισμένη. Αναμένουμε την πρόταση σχέδια για τον νέο τρόπο και τα κριτήρια κατανομής των κεντρικών αυτοδηλών πόρων στους Δήμους, που αποτελούσε εξάλλου πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, η διάδημα ΑΕ είναι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μέτοχή της είναι οι 13 Δήμοι της περιφέρειας. Είμαστε η μόνη περιφέρεια που επιτυγχάνουμε το στόχο της νομοθεσίας για τα απορρίμματα.
Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Αξιοποίηση των απορριμμάτων κατά 70% και υγειονομική ταφή κατά 30%. Στη Δυτική Μακεδονία όμως συμβαίνει το αυτονόητο για όλη την Ευρώπη. Υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, ακριβά τέλη διαχείρισης απορριμμάτων. Μιλάμε για μια περιφέρεια στην οποία συστηματικά τα τελευταία σχεδόν 20 έτη, από το 2005 μέχρι και σήμερα, οι Δήμοι πληρώνουν ακριβότερα για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Για εμάς, στο οικονομικό σκέλος του ερωτήματος είναι μεγάλο βάρος. Στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό σκέλος όμως ήταν ορθή και δίκαιη πολιτική απόφαση που έπαιρναν κατά περιόδους οι Δήμοι, τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Διοικητικά Συμβούλια των ΠΕΔ και της Διάδημα. Όλοι αναγνωρίζουν το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Διάδημα με τη σύμβαση ΣΔΙΤ είναι οδηγός για όλη τη χώρα. Ό,τι γίνεται πανελλαδικά γίνεται στο πλαίσιο της δουλειάς που είχε γίνει εδώ στη Δυτική Μακεδονία πριν από 20 χρόνια περίπου. Όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδιν στα οικονομικά στοιχεία των Δήμων, αλλά δεν έχουν αλλάξει το ελάχιστο σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτή είναι η αδικία που νιώθουμε. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει, γιατί αν δεν γίνει αυτό, οι Δήμοι μας δεν θα μπορούν να σηκώσουν το πρόσθετο οικονομικό βάρος. Όταν υπογράφτηκε η σύμβαση το 2015, υπογράφτηκε με άλλους όρους. Προβλεπόταν στα 25 έτη μία μέση επιδότηση του ΠΟΔΟΕ ίση με το 38%. Απαιτούμε και ζητούμε από την κυβέρνηση αυτή η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στο 50%. Γιατί με αυτό έρεται έστω και προσωρινά η σημερινή αδικία. Από την πλευρά μας στείλαμε στην ΚΕΔΗ και στον πρόεδρό της στις αρχές του τρέχοντος έτους τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας που διεξοδικά συζητήσαμε και ομόφωνα αποφασίσαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των περιφερειακών Δήμων. Να ληφθεί επιπλέον υπόψη τα κριτήρια κατανομής, η ορεινότητα καθώς και η οδοποιία των δασικών και κτηνοτροφικών περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στην έκταση ενός Δήμου. Σε Δήμους με μεγάλη έκταση συνεπάγεται μεγάλη διασπορά του πληθυσμού και μάλιστα την ύπαρξη πολλών μικρών και απομονωμένων οικισμών. Οι ανάγκες των οικισμών αυτών, καθώς και οι τρέχουσες δαπάνες για το Δήμο, είναι τεράστιες. Ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής και αντιμετώπισης είναι η μεγάλη απόκληση του πληθυσμού σε σχέση με την απογραφή. Σε κοινότητες Δήμων που παρουσιάζουν υπερδιπλάσια αύξηση κατά τους ερεινούς και καλοκαιρινούς μήνες. Να ενισχυθούν οι Δήμοι που έχουν ελάχιστα έσοδα από τον τουρισμό. Στα κριτήρια κατανομής να προσθεθεί ένα επιπλέον κριτήριο, αυτό της απολιγνητοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης. Τέλος, προτείνουμε να υπάρξει γενναία αύξηση των χρηματοδοτήσεων συνολικά για όλους τους Δήμους. Η κατανομή τους να είναι ορθολογική και δίκαιη, καθιστώντας εκ των προτέρων γνωστούς τους εντελεστές. Μεγάλο πράγμα να γνωρίζουμε από την αρχή τους εντελεστές. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε πουθενά. Τους εντελεστές βαρύτητας του κάθε κριτηρίου δηλαδή. Κύριε συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση πρέπει να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει όμως πρώτα να ξεκαθαριστούν και τα πεδία, οι προϋποθέσεις και οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για τους Δήμους. Για να γίνει αυτό, η πρώτη προϋπόθεση είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός τεχνικής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε θερμά την ιδέα συγκρότησης μηχανισμών τεχνικής στήριξης στο επίπεδο της κάθε περιφερειακής ενότητας με στόχο την επιτόπια στήριξη των μικρότερων Δήμων κυρίως. Τέλος, εκπροσωπώντας μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θέλω για ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων η ανάγκη για τις δαπάνες θέρμανσης των σχολείων αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και οι Δήμοι χρήζουν έκτακτης χρηματοδότησης, χωρίς να παραβλέπω το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων προκάλεσε σε όλους τους Δήμους της χώρας προβλήματα. Κατανοούμε όμως όλοι μας ότι οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλη τη χώρα. Για το λόγο αυτό ζητούμε και ανάλογα αντιμετώπιση. Με αυτές τις σκέψεις, για να είμαι μέσα στον χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοτροθαμάνη για τις απόψεις του και που κατέθεσε.